Σκοπός της σημερινής ενημέρωσης από τον Δήμο Κορινθίων είναι η ενεργοποίηση των πολιτών και η βοήθεια που περιμένει ο Δήμος από τους πολίτες, παράλληλα με τις δραστηριότητες που έχει ο Δήμος, για την ανακύκλωση, την προσπάθεια δηλαδή για την καθαριότητα στην πόλη και στα χωριά και την ενίσχυση της ανακύκλωσης, κάτι το οποίο χρειάζεται ο Δήμος Κορινθίων, κάτι όλοι εμείς έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε. Γιατί κάνουμε αυτή την ενημέρωση τώρα? Κάνουμε αυτή την ενημέρωση τώρα γιατί έχει υπογραφεί από το Υπουργικό Συμβούλιο 31-8 του 20 το δεκαετές Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης των Αποβλήτων. Το κάνουμε τώρα αυτή την ενημέρωση γιατί παραλήφθηκαν και τοποθετήθηκαν 440 πράσινοι κάδοι σε σύνολο 2.000 κάδων που υπήρχαν προηγουμένως. Άρα αυτή τη στιγμή μπορούν οι πολίτες να χρησιμοποιούν τους πράσινους κάδους για τα απορρίμματα τα οποία είναι σύμμικτα, είναι πολλών ειδών, και στους μπλε κάδους, και αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να περάσω σήμερα μαζί με τον Αντιδήμαρχο και τον Διευθυντή της Καθαριότητας, ότι στους μπλε κάδους πρέπει να ρίχνουν οι πολίτες μόνο εκείνα τα υλικά τα οποία είναι για ανακύκλωση και γράφονται έξω από τον κάδο, δηλαδή το γυαλί, το μέταλλο, το χαρτί και όχι το χαρτόνι, γιατί οι επιχειρήσεις το χαρτόνι δεν πρέπει να το ρίχνουν μέσα στον μπλε κάδο με 3-4 χαρτόνια τα οποία δεν έχουν μάλιστα και συμπιεστεί, γεμίζει ο κάδος. Θα πρέπει να τα αφήνουν οι επιχειρήσεις και τους έχουμε ενημερώσει έξω από τον κάδο, αλλά με συγκεκριμένο τρόπο τοποθετημένα, τσακισμένα τα χαρτόνια για να μπορούν να μεταφέρονται εύκολα. Η ανακύκλωση είναι ένας εθνικός στόχος και εκεί όλοι μας, ο Δήμος, κάνει τις προσπάθειές του και οι πολίτες πρέπει να συνεργαστούν στο θέμα αυτό για να μπορέσουμε να περιορίσουμε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, να εξοικονομήσουμε χρήματα, γιατί είναι σημαντικό το ποσό των χρημάτων που εξοικονομούμε με την ανακύκλωση, και προστατεύουμε τις επόμενες γενιές. Δεν έχουμε βάλει ακόμα τους καφέ κάδους, γιατί δεν έχει προχωρήσει το θέμα της κομποστοποίησης μετά τα προβλήματα που, όπως γνωρίζετε, υπάρχουν, τη δικαστική δηλαδή διαδικασία με το εργοστάσιο της κομποστοποίησης. Όταν αυτό οριστικοποιηθεί, δηλαδή μετά από λίγες εβδομάδες περιμένουμε να πάρουμε την απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας, τότε θα πάρουμε τους καφέ κάδους και θα προχωρήσουμε την κομποστοποίηση, είτε στο εργοστάσιο είτε με κάποιον άλλο, και υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, τρόπο. Εκείνο το οποίο πρέπει να αποφύγουν οι πολίτες είναι να αφήνουν τους κάδους ξεσκέπαστους. Δηλαδή, έχει παρατηρηθεί ότι πολλές φορές οι κάδοι δεν σκεπάζονται, με αποτέλεσμα γάτες, ο αέρας, να σκορπίζουν τα σκουπίδια και να είναι δύσκολο να τα συγκεντρώσουμε αμέσως μετά. Απλά και βασικά πράγματα, απλές πρακτικές πρέπει να ακολουθούμε. Σκεπασμένοι πάντοτε οι κάδοι, όχι σκουπίδια έξω από τον κάδο, αφού ξέρουμε ποιες είναι οι μέρες και ξέρουν και οι πολίτες που περνάει το απορριμματοφόρο, θα πρέπει να φροντίζουν να μην αφήνουν τα σκουπίδια έξω από τον κάδο, μέσα στον κάδο, μόνο εκεί και στο σωστό κάδο όπως πρέπει. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και δεν επαρκούν οι κάδοι, υπάρχει το σύστημα το Novoville να το αναφέρουν στην υπηρεσία καθαριότητας από το κινητό τους τηλέφωνο και να διορθωθεί το πρόβλημα. Υπάρχουν δυνατότητες περαιτέρω βελτίωσης. Ήδη η κατάσταση στην καθαριότητα τον τελευταίο χρόνο έχει βελτιωθεί σημαντικά, αλλά έχουμε ακόμα μεγάλο περιθώριο βελτίωσης, ειδικά τώρα που έχουν γίνει και οι προσλήψεις των επιπλέον ατόμων τα οποία μας βοηθούν στην συγκέντρωση των απορριμμάτων και την απομάκρυνσή τους. Η διαλογή στην πηγή είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό, και εκεί στα σπίτια, μικροί και μεγάλοι, πρέπει να φροντίζουν για να βάζουν ξεχωριστά τα σκουπίδια και να τα μεταφέρουν στους κάδους, οι οποίοι μετά θα τοποθετηθούν εκεί που πρέπει. Ο Δήμος έχει ένα μεγάλο πρόγραμμα το οποίο υλοποιεί για την βελτίωση της καθαριότητας. Θα παραλάβουμε σύντομα 4 απορριμματοφόρα καινούρια, τα οποία φροντίζουμε να έχουν και πλυντήριο κάδων. Άλλα 4 θα παραλυφθούν τον επόμενο χρόνο και πάλι με το πλυντήριο των κάδων, για να μπορούν πάντοτε να είναι οι κάδοι καθαροί. Εξοπλισμός ακόμα αγοράζεται
και επίσης επισκευάζονται τα παλιά οχήματα. Η διαδικασία της συγκέντρωσης των απορριμμάτων γίνεται με το GPS, με έναν σύγχρονο τρόπο και έχει βελτιωθεί η αποκομιδή πλην των ογκωδών, για τα οποία θα σας μιλήσει και ο Διευθυντής, γιατί είναι ένα ιδιαίτερο καθεστώς το πώς πρέπει να διαχειρίζονται τα ογκώδη. Η ουσία είναι ότι ζητάμε τη βοήθεια των πολιτών, τη συνεργασία των πολιτών, για να γίνει διαλογή στην πηγή, να ξεχωρίζουν τα σκουπίδια και να αυξήσουμε το ποσοστό της ανακύκλωσης, η οποία στη χώρα μας δεν πάει καλά. Όπως γνωρίζετε, η χώρα μας είναι η τέταρτη χειρότερη στην Ευρώπη όσον αφορά την ανακύκλωση. Και οφείλουμε όλοι να βελτιώσουμε την κατάσταση στον τομέα αυτό. Με τη συνεργασία των πολιτών θα υπάρξει και μια διαφημιστική προσπάθεια με διανομή φυλαδίων, με ενημέρωση στα σχολεία, με ενημέρωση με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τον κανονισμό της καθαριότητας, για το πώς μπορούμε να αποφύγουμε την αύξηση του όγκου των σκουπιδιών, να βελτιώσουμε την επαναχρησιμοποίηση των συσκευασιών, να λειτουργήσει η κομποστοποίηση και σε οικιακό αλλά και σε επίπεδο Δήμου, ανάκτηση μέσω της ανακύκλωσης και έτσι η ταφή, εκείνη δηλαδή η ποσότητα που θα πάει τελικά για ταφή, να είναι η μικρότερη δυνατή. Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Το θέμα της ανακύκλωσης δυστυχώς τα τελευταία χρόνια πανελλαδικά δεν έχει πιάσει τους στόχους και που θέτει το Εθνικό Σχέδιο αλλά και τα περιφερειακά και τοπικά σχέδια. Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Εμείς προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε ως υπηρεσία, αλλά η συμμετοχή των πολιτών νομίζω ότι είναι καθοριστική. Και είναι καθοριστική γιατί στην ανακύκλωση ο σημαντικότερος, ας πούμε, παίχτης στο να μπορούμε να ανακτούμε υλικά είναι ο χρήστης που χρησιμοποιεί τις συσκευασίες τις ανακυκλώσιμες. Επειδή υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι που μπορεί να ανακυκλωθεί όλα, να ανακυκλωθούν αυτά τα υλικά, και για να ανακυκλωθούν πρέπει να είναι πρώτα απ' όλα καθαρά. Άρα δηλαδή πρέπει να είναι ξεπλημμένα όλα αυτά που περιέχουν υγρά, τα χαρτιά και τα χαρτούνια να μην λερώνονται με οργανικά κτλ. Γιατί διαφορετικά δεν καταλήγουν στο να ανακυκλώνονται, αλλά καταλήγουν στο να θάβονται ή να γίνεται καύσιμη ύλη για εταιρείες και μονάδες που καίνε τέτοιου είδους υλικά. Εμείς πρόσφατα, πριν από μια εβδομάδα συγκεκριμένα, ο Δήμος έχει πάρει δύο μηχανικούς περιβάλλοντος σε συνεργασία με τους δύο συνεργάτες, τους δικούς συνεργάτες του Δημάρχου, που επίσης είναι μηχανικοί περιβάλλοντος, για να κάνουμε συγκεκριμένες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης ανακύκλωσης. Δηλαδή, οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι θα βγουν, θα ενημερώσουν κάποιες ομάδες στόχους που εμείς θα βάλουμε, είτε αυτοί μπορεί να είναι τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή γενικότερα τα εμπορικά καταστήματα. Ακόμα όμως και στα σπίτια θα μπουν πόρτα-πόρτα, θα ενημερώσουν σχολεία, θα γίνουν ημερίδες όσο μας το επιτρέπει και το θέμα του κορονοϊού. Και νομίζω μέσα από αυτές τις δράσεις θα μπορέσουν οι δημότες να καταλάβουν τον τρόπο που πρέπει να κάνουν ανακύκλωση, γιατί ενδεχομένως αυτή τη στιγμή μπορεί να κάνουν ανακύκλωση σπίτι τους και να πετάνε τα ανακυκλώσιμα υλικά στον πλήτο κάτω, αλλά πολλά από αυτά να καταλήγουν σε ταφή γιατί δεν έχει γίνει σωστά η διαδικασία. Αυτό όσον αφορά την ανακύκλωση, και πιστεύω ότι θα έχουμε να μπούμε πολλά περισσότερα όταν θα ξεκινήσουν αυτές οι ομάδες να βγαίνουν έξω, να κυκλοφορούν, να τους βλέπετε κι εσείς και γενικότερα να ενημερώνουν τον κόσμο και τους πολίτες. Σε αυτό που θέλω να σταθώ εγώ όμως, γιατί πραγματικά η υπηρεσία αντιμετωπίζει ένα πολύ μεγάλο όγκο εργασιών και δαπανά δυνάμεις, εξοπλισμό και μέσα και χρήματα στο να μαζεύει ογκώδια αντικείμενα που πετάνε δεξιά και αριστερά οι πολίτες χωρίς κανέναν έλεγχο και χωρίς κανέναν όριο. Η αποκομιδή των ογκωδών δεν είναι πρώτα απ' όλα υποχρέωση του Δήμου. Ο Δήμος με βάση τα ταποδικά τέλη οφείλει να κάνει αποκομιδή μόνο των οικιακών αποβλήτων. Και όπως περιγράφεται και στον κανονισμό καθαριότητας, το τι είναι οικιακό απόβλητο. Τα ογκώδη, τα κλαδέματα, δηλαδή τα απόβλητα κυμπουρικής κτλ., είναι απόβλητα τα οποία για να κάνουμε την αποκομιδή υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία. Θα πρέπει να ειδοποιηθεί η υπηρεσία από τον πολίτη που θέλει να γίνει αποκομιδή των ογκωδών, η υπηρεσία να του ορίσει συγκεκριμένη μέρα και ώρα που θα έρθει
θα έρθουν τα μηχανήματα και τα οχήματα του Δήμου να κάνουν την αποκομιδή και να καταβάλει ένα τέλος αποκομιδής. Γιατί δεν είναι από τα απόβλητα αυτά στα οποία εμείς οφείλουμε να πάρουμε μέσα από τα ανταποδοτικά τέλη και είναι τα οικιακά απόβλητα. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι ο πολίτης πρέπει να ενημερώσει ότι έχει το συγκεκριμένο όγκο, τα συγκεκριμένα απόβλητα, να πάει η υπηρεσία την ημέρα και την ώρα που θα πει, να γίνει αποκομιδή και να καταβάλει το τέλος αποκομιδής που είναι 20 ευρώ το κυβικό ή 80 ευρώ το φορτηγό. Σε αυτή την περίπτωση, επειδή πολλοί ξέρουν και γνωρίζουν, άσχετα αν λένε ότι δεν γνωρίζουν τον κανονικό καθαριότητα, οι περισσότερες περιπτώσεις είναι να φεύγουν τα βράδια ή ώρες που δεν τους βλέπει κανένας και να πηγαίνουν και να πετάνε ογκώδη είτε στα πεζοδρόμια είτε οπουδήποτε αλλού για να αποφύγουν είτε αυτή την καταβολή του τέλους αποκομιδής είτε ενδεχομένως να φωνάξουν κάποιον εργολάβο που κάνουν τέτοιου είδους αποκομιδές και ιδιώτες εργολάβοι, είτε αυτά λέγονται μπάζα είτε λέγονται όπως είπαμε πάλι απόβλητα κύπων. Και αυτό το φαινόμενο παρατηρείται ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες από τον Απρίλιο και μετά, καλοκαιρινούς, ανοιξιάτικους και φθινοπορεινούς μήνες, είναι πραγματικά μια κατάσταση που δεν μας τιμά και δυστυχώς χαλάει και την εικόνα γενικότερα και του Δήμου και της υπηρεσίας. Πολλές από τις φωτογραφίες που βλέπω στο διαδίκτυο να ανεβαίνουν και ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφορούν κυρίως ογκώδη. Δεν έχω δει ποτέ και δεν έχουμε, δεν ξέρω αν έχετε εντοπίσει εσείς, προβλήματα στους κάδους και στην αποκομίδη των κάδων. Σπάνια θα βρούμε τέτοια προβλήματα σε ελάχιστες περιπτώσεις όπου μπορεί να προκύπτουν κάτι τριήμερα, κάποια θέματα τέτοια που θα υπάρξει ένας όγκος λίγο παραπάνω και ενδεχομένως να μην έχουμε προλάβει να κάνουμε κάποια σημεία στην αποκομίδη. Αλλά εκεί που χάνουμε εντελώς στο κομμάτι της αισθητικής και όχι μόνο της αισθητικής και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος είναι ότι παντού διάσπαρτα υπάρχουν ογκώδη. Εγώ αυτό που ήθελα να παρακαλέσω είναι στο βαθμό που μπορεί οι πολίτες και θέλουν και πρέπει να το κάνουν είναι να συνεργαστούν με την υπηρεσία τη δικιά μας. Τα τηλέφωνα τα ξέρουν, οι υπάλληλοι εκεί είναι πάντα ευπρόσδεκτοι, είναι το 2441-027-004. Οι υπάλληλοι είναι δύο υπάλληλοι μόνιμα και δέχονται τέτοια αιτήματα. Υπάρχει το Νόβοβιλ που επίσης υποβάλλουν τα αιτήματά τους και θέλουν να είναι λίγο φιδωλοί στην παραγωγή των αποβλήτων. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα να συνεχιστεί, εμείς να κυνηγάμε κατά κάποιο τρόπο την ουρά μας, να προσπαθούμε από 3.500 σημεία, γιατί μιλάμε για τέτοια σημεία, είναι μόνο η ΚΑΔΗ, είναι 3.500 σημεία. Φανταστείτε πόσα άλλα σημεία που απάνε και αφήνουν ογκώδη. Να κυνηγάμε συνεχώς τον πολίτη από πίσω και να προσπαθούμε να καλύψουμε μια κατάσταση και για λόγους δημόσιας υγείας, γιατί ναι, μεν πηγαίνουμε τελικά και κάνουμε την αποκομιδή, γιατί ξέρουμε ότι θα δημιουργηθούν προβλήματα στη δημόσια υγεία και όχι μόνο. Αλλά εάν δεν περιοριστεί λίγο αυτό το φαινόμενο, δεν μειωθεί η παραγωγή αυτών των αποβλήτων, ας γίνει και μια διαχείριση εσωτερική δηλαδή από τους παραγωγούς, δηλαδή τα κλαδέματα, παλιότερα τι κάναμε? Όλα τα πετάγανε στον δρόμο. Υπήρχε μια εσωτερική διαχείριση και ειδικά σε ανθρώπους και σε σπίτια που υπήρχαν κήποι κτλ. Η κομποσοποίηση θα βελτιώσει πάρα πολύ αυτό το φαινόμενο και θα βοηθήσει πάρα πολύ και η μονάδα, αν θα γίνει, και οποιοδήποτε άλλο εναλλακτικό σύστημα ενδεχομένως επιλέξουμε. Και με αυτόν τον τρόπο τουλάχιστον να μειωθεί αυτό το πολύ αρνητικό για μένα φαινόμενο που παρατηρείται και μας χαλάει και γενικότερα όλη την εικόνα του Δήμου. Αυτά εγώ είχα να πω όσον αφορά τα δύο συγκεκριμένα θέματα. Ό,τι άλλο θέλετε να με ρωτήσετε θα σας απαντήσω. Το θέμα της ανακύκλωσης δεν είναι θέμα του Δήμου. Είναι θέμα του κάθε πολίτη, ολονών μας. Γι' αυτό και όλοι πρέπει να φροντίσουμε να κρατάμε την καθαριότητα σε υψηλό επίπεδο και να κάνουμε ο καθένας από τη μεριά του ό,τι χρειάζεται για να βοηθήσουμε το τμήμα καθαριότητας. Και όσον αφορά τα ογκώδη που ανέφερε ο κ. Τσολάκης, να σας πω ότι τα οικοδομικά προβλέπεται στην οικοδομική άδεια που παίρνει ο καθένας, διαχειρίζονται από συγκεκριμένες ειδικές εταιρείες. Δεν είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να πάρει οικοδομικά υλικά. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες τα χειρίζονται και εκεί είναι υποχρεωμένος ο κάθε ιδιώτης ο οποίος φτιάχνει ένα οίκημα, ένα ακίνητο, να τα διαχειριστεί και να μην τα πετάει στους κάδους που έχουμε βάλει για άλλο σκοπό.